Καλησπέρα, με λένε Ορέστη. Είχα την τύχη και τη χαρά να δουλέψω 2 χρόνια και να μαθητεύσω στο Βασίλη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Για μένα ο κυριότερος παράγοντας είναι το ότι το μάθημα ήταν πάρα πολύ πρακτικό. Δηλαδή, οι θεωρίες γινόντουσαν πιο πολύ στις ελεύθερες και χαλαρές ώρες μας και κατά τη διάρκεια του μαθήματος προχωρούσαμε διαρκώς σε πράξη. Αυτή η πράξη είχε αποτελέσματα. Κάναμε κάποιες μικρού μήκους σε πρώτη φάση σε επίπεδο ασκήσεων και σε δεύτερη φάση σε επίπεδο επαγγελματικών μικρού μήκους. Αλλά και πέρα από όλα αυτά τα κινηματογραφικά, τα θεωρητικά και τα πρακτικά, ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ιστορίας αυτής, η οποία λέγεται μαθητεία στον Βασίλη, είναι το ότι ο Βασίλης ταυτίζεται πολύ με τους μαθητές του, οπότε στην ουσία όλοι γινόμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα. Από κάποιο σημείο και μετά δεν υπάρχει ούτε ο Ορέστης, ούτε ο Βασίλης, ούτε ο Λάμπρος, ούτε ο Θάνος, ούτε ο Ντάνης, ούτε όλοι οι υπόλοιποι φυσικά που ήταν αυτόν τον καιρό μαζί. Υπάρχει ένας και λειτουργούμε σαν ένα σώμα, όπου ο ένας καλύπτει τις αδυναμίες του άλλου και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια φοβερή αρμονία, έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και σε εντός αγωγικών καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά και σε μια προσπάθεια έτσι να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, κάποιες δυνατότητες που έχουμε, πνευματικές, ψυχικές, συναισθηματικές. Οπότε, όλη αυτή η διαδικασία είναι μια πολύ ευχάριστη εσωτερική και εξωτερική διαδικασία εξέλιξης. Σας φιλώ με αγάπη.